σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Δυνατό μάτς ανάμεσα στην Λουκοπλάστικα και τους Jackals. Δυνατό μάτς μπλε εναντίον κιτρινούς, καρακόλους, Φιλιππίδης, Βούλγαρης, Τσίπας Κουρδάκης, Καραμανόλης, Πεφτιτσέλης, Αποστολίδης, Γκούμας, Αγιά του Τζακάς, Στέφας Κουμαλάς, Νίκου, Βαλκουμάς, Λεπτοκαρόπλος, Αρσένης και Καπετάνιος, Παπαδάμου, για τους Ιγκοπλάστικα. Λιγοπλάστικα για να καλύψουν τις όποιες αμυντικές ανάγκες. Κουρδάκης εδώ θα είναι άσχος, νούμερο 11, να πάει μέχρι μέσα ο Γκούμας, αλλά ήταν άσχος, χωρίς σκορ ακόμα. Με λιγότερες λύσεις η Λουκοπλάστικα. Εδώ έχουν και λύσεις περίπου 53 δευτερά. Διακοπή για να εξελίξει η μπάλα. Αναμέτρα να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Πασχευτικές και οι δύο ομάδες. Ωραία, το νούμερο 10, ο Γουράνος, και το σκορ θα γίνει 2-0. Τα βλέπαμε λίγο πλαστικά. Δεν θέλησα να πω το θέμα, αλλά η μπάλα θα πάει στην Τζάκα. Ωραία κίνηση από τον παίκτη το νούμερο 10, τον Γουράνο. 4-0, 8-24. Μπάλα για τους Jackals, οι οποίοι ψάχνουν με καλή άμυνα εδώ, αλλά τελικά η μπάλα είναι στην Κουκλάστικα. Για παιδεύτηκα γύρω θα δείτε, νούμερο 15, ο Αδάμου. Πάρει την πρώτη βολή, είναι εύκολος. Θα πάρει και τη δεύτερη αλθανάση, θα πάρει βγούμε στο ριμπάου, θα δώσει το κουρδάκι. Ποιος συμμετέχει με τέσσερις ομάδες συνολικά. Καμιά ζώνη πάντα την Λουκοπλάστικα των τριοπόντων από το Φιλιππίνη είναι άσχημο. Καλά είναι για την Λουκοπλάστικα. Μακριά, 4-1, το ιστορικό σκορ έχουν κλείσει σε 5 λεπτά. Πάντοτε σε ζώνη Λουκλάσκα, εδώ δεν πήγαν τρόπο να σταματήσουν τον Τζάκα. Στέφας Κουμαλάς, Νίκου Βαλκουμάνου, το καλό του Αρσένης, νούμερο 5. Ο Τσίπας
κάνει φάουλ, θα παραφέρει την μπάλα. Εδώ φυλάξει το στάρι του Τζίπα. Ο Μαλάς θα κάνει airball. Εντάξει, θέλει να τρέξει. Θα δει ωραία τον Γκοράνο, ο οποίος θέλει να τελειώσει. Πάση, αλλά δεν είναι καλή. Πασιά, είναι για παρκένα. Θέμα αυτός εδώ, το νούμερο 60. Συντονίκο. Δεν είναι κάτι όμως οι διαιτητές, 63. Λέαμε εδώ λίγο πλαστικά. Με λιγότερες επιλογές στην άμυνα, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό. Στην τριών πόντων, άστοχη. Όμως θα πάρει τα βήματα. Τι ήθελε να κάνει και βήματα. Θα κάνει διαιτητές. Μπάλα για τους λίγο πλάσκα, οι οποίοι ψάχνουν ένα τρίποντο. Θα το βρούμε με τον Αρσένη. 6-6. Θα δούμε ένα δυνατό μάτσα, μην τι άλλο. Μόλις δύο, ως τώρα, πρώτη περίοδος. Έχουν κολλήσει θετικά οι Jackals. 6-1, θα πούμε τον διασμό και θα λάθει με τον Γκούμι του Μαλά. Δεν είναι 7-3. Δεν λέει κάτι το γεγονός ότι οι Jackals είναι αίτητοι. Οι Γκοπλάτικα θέλουν προσοχή, είναι έμπειρη ομάδα. Δούμε ότι ψάχνει ένα καλό πάτημα με τις γνωστές διδύσεις που θα δει ακροβολισμένο τον Φιλιππίδη. Θα έχει αυτά τα σουτάκια. Το 10 Μπουργοράνο δεν είναι. Μπουργοράνο. Μπουλ. Μπουργοράνο. Οκ, αυτό. Διορθώνουμε κιόλας. Κάτι που δεν ξέρουμε. Είναι μακρινάρι. Θανάσης. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Μπουλγουράνος λοιπόν, το νούμερο 10 από τους Jackals. Το σύνορο του σπίκερ και όταν κάνει το ποτά του ρεαλές κάτω αυτά. Και ακόμα και ένας το έχω μεταφέρει λάθος. Εντροπή να ρωτάς, ακόμα και σε live μετάδοση. Εδώ ωραία κίνηση από τον παίκτη το νούμερο 66, τον Νίκο, ο οποίος δεν δίστασε να πάρει τα βήματα. Τον 9-10-4-23. Έπαιζες και οι δύο ομάδες, θα δούμε ένα αρκετά τα αγωνιστικό που είναι καρακόλιο σου πρώτο πόντο. 9 αστοχός. Ακόμα 4 λεπτά. Αρσέντ θα πάρει το τρίποντο. Μπουγουράνο θα πάρει το rebound. Πρώτη περίοδος. Να βρει ένα διάδρομο εδώ το νούμερο 15. Ο Παπαδάμος, ο οποίος δεν μπορείς όμως να σκοράρει. Λυπίδι νέο τρίποντο. Θα πάρει. Δεν θα το βάλει. Μάλιστα θα χρησιμοποιήσει την μπάλα. Και στην πάνω μεριά της ρακέτας του ταμπλό συγκεκριμένα. Κουμ Κουμαλά θα πάρει έτοιμο καλύτερο.
29-12. Θα μπει ωραία, υπάρχει φάουλ. Αλλαγές για τους Τζάκαλ, ψώνουν λίγο το μέσο όρο τους. Για να περάσουν στην μπάλα μέσα στο καλάθι. Νέο τρίποντο αυτή τη φορά από το Πορτιτσέλη, θα κόψει κανονικά όμως τη φάση του Πλάστικα. Πάει σε ένα coast to coast, το νούμερο 15. Στολίζει σε ένα παίξι κάτω. Μάχνει για την μπάλα, θα πάρει την κοφλάστικα. Γίνει όμως λάθος ξορνά. Θα γίνει αλλαγή για την κοφλάστικα. Πάει την time out για τις δύο ομάδες. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λήξη της περιόδου time out. Κάνουν έργο κλασικά. Κάνουν και κάποιες αλλαγές. Δύσκολη προσπάθεια και καλάθι όμως για τον έχουν τον 45 Βουλγαρία, ο οποίος έχει άγγλα εδώ φάουλ από τον Καρακολιό. Και 36 για το λήξη της πρώτης περίοδου. Έτσι 14 στο συν 3 η κοπλάστικα. Πάμε στο ζωνί. Έτσι εκεί ο Αλκουμάς, αλλά και ο Λεπτοκαρόπουλος. Καλή κυκλοφορία της μπάλας, ο Αποστολίδης. Αυτή τη φορά η Αποστολίδη θα πάρει τον παού. Να σκεφτεί το εδώ. Να τρέξουν υποπλάστικα ένα λεπτά ακριβώς για την πρώτη περίοδο. Δύο λάθη από το πουθενά, ένα για την κάθε ομάδα. Ακυρώνει όσο ουσιαστικά ήταν το άλλο, μιας και πάλι ήταν. Τζάκαλς, 38 δευτερά. Θέλει να πάρει τα βήματα, θέλει να βρει κάτι να καβολισμένο φωτί. Επιλυπίδει με την μπάλα. Ήταν 14, Γιάννης Πεφτιτσέλης. Καλό τρίγο, τα λάθη. Όλη η επίδυση ουσιαστικά για τους Ιγκοκλάθηκα. Συνεχίζει να πετάξει την μπάλα, δεν τα καλό το σούτ. Λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, 14-11 μπροστά. Δουκλάστηκε.
επιστρέφουμε για την δεύτερη περίοδο. Για τους Μπουκλάσκα. Έπαικα 16 Μπουκλάσκα, οι οποίοι με την εμπειρία τους και τη ζώνη έχουν δημιουργήσει προβλήματα στους Τζακάλς. Μια τεχνική προειδοποίηση στους Λιγοπλάσκα. Δεύτεροι οι οποίοι φροντίζουν να μην αφήνουν πολλά περιθώρια για περιττές και μαρτυρίες. Εδώ υπάρχουν προβλήματα από τον Παπαδάμο. Ο Αρσένιος, ο οποίος παίζει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, μπορούσε εκεί να το χάσει. Ο Καρακόλιος θα πάρει το τρίποντο, θα έχει το βασού, αν το προβάλλει θα το βάλει. 14-18. Η ζώνη πάντοτε βοηθάει τους Μπουκλάσκα, διατηρεί την μπάλα. Στολίζει τρίο πόντο, να άστοχο. Τέσσερα 18. Πάρα πολύ ωραία πάσα εδώ πέρα του Αρσένη. Με κουμπαλά, αλλά δεν θα μπορείς να τελειώσει, αλλά με όλο λουκ πάσα, σαν όλο τα λεπτά. Σολίδης θέλει να περάσει την μπάλα μέσα, δύσκολη προσπάθεια. Έκανε το κουκ, το κοστάρισμα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί από το μάζο του Μάρκου Τσίπας. Development, γήπεδο, άθιγη βουβά του Πολίτσορ Ιπάουτ. Είναι και ο Καραμανόλης. Θέλει να τρέξουν οι κοπλάστικα. Ούτε με τέσσερις θα πάνε μέχρι μέσα με τον Στέφα και σχολάβουμε. Ο Τέρι Στέφας και ο Άκης Τσίπας μας μίλησαν νωρίτερα. Μπορείτε να δείτε στις συνεδέμεις της ειδικής ενέργειας στην σελίδα της διοργάνωσης. Το σπιτάκι το οποίο έχει πραγματικά πολύ καλή διοργάνωση στο social media και στην κάλυψη. Ενδιακό επίπεδο όλων των αναμετρήσεων. Δηλώσεις, διαγωνισμοί, εργαλεία, αντιδιάκια, δηλώσεις, ξανά δηλώσεις. Ο
κορυφές φάσεις, μη τι άλλο. Νομίζω ότι έχει κάνει παράπονα για την κάλυψη όλων των αγώνων εδώ στο πρώτο βήμα σε όλες τις κατηγορίες βασικά και σε όλους τους κόλπους. Άρα αν θέλει να πάει μέχρι μέσα θα το πει. Διακρίνω μια κούρα στο τσακάλ. Θα γίνουν αλλαγές. Τρίποντο του Νίκου ήταν άστοχο. Αποστολίδης, ωραία. Βάλα δεν το έκανε το χατήρι. Καρακόλης θα πάρει το τρίποντο και θα το γράψει. 20-20. Ωραία πάσα εδώ πέρα. Πολύ ωραίο καλάθι για τους Παπαζάμου και Νίκου. Για αυτό και συνέχεια το high five των δύο. Καρακόλιος συνεχίζει το κρεσέντο του. Καλές ομάδες και οι δύο. 22 και μάλλον και να μπουν όλους ο πάγκος ουσιαστικά. Στην δεύτερη περίοδο θα όλα το θέλει. Θα μου πάνε και επιτυχευμένο για να γίνουν οι αλλαγές. Υπάρχει φάουλ. Βάλαμε για τους δύο πλάστα και ακόμα 14 δεύτερα. Βάλω τώρα από την πίτα. Με νέο φάουλ για τους
καλύτερα για το ημιχρονό. Εδώ ο Τζάγκαλς θα προσπαθήσει την μπάλα με το κούμα. Κουτάκης, Λυφίδης, 3-4, κουτάει δύο ομάδες. Σε ζώνη η Πλάστικα, Καρακόλες, ένα τρίποντο. Έχει το ριμπάου του Φουρδάκης, θα πάρει ο Λυφίδης. Θέλει να σκοράρει. Θα το πετύχει. Το Τάσκα, οι οποίοι εδώ θα κρατήσουν την κατοχή. Έχουν ανεβάσει τις τροφές της Τζάκαλς. Προηγούνται με 7. Ωραία προσκύση εδώ πέρα. Και ωραίο τελείωμα, αλλά δεν θα μπορέσει νομίζω. Να κάνει την βάθεια μέσα, εδώ στην
Σάρις θα σκοράρει. 35-29, 1 και 20 για το ημίχρονο. Θα καξιοποιεί. Έχουν περισσότερες λύσεις. Με γεμάτη ομάδα. Είναι ο Φιλιππίδης, θα σέμει, θα πατήσει καλά. Καθαρή άμυνα. Εδώ Τσάγκαλς θα φύγουν ξανά στον διαγνό και το σκόρ ήταν 37-26. Έχουν τρέξει ένα σερί σημαντικό οι Τσάγκαλς και επιβάλλουν το θυμό τους. Ξανά για την Τζάκαλ, 44,5. Για την λήξη της δεύτερης περίοδου. Που μας παίρνει την μπάλα ψηλά, θα δει το Φιλιππίδη, ο οποίος το πείτε. Πάει μέχρι μέσα. Από μια τεχνική ποινή και στους δύο παίκτες, στον Βούλγαρη και τον παίκτη με χωρίς φανέλα. Λογικά είναι ο καπετάνιος, γιατί δεν τον έχω κάποιο νούμερο. Το 37-26. Αναλαμβάνω από μια τεχνική ποινή για την φάουλ, τεχνική με τώρα πώς θα μας αλλάζει κάτι. Αλλά είναι για τους Τζάκαλς από τον Λίδης. Δηλαδή το κουρδάκι σε τρίο κοντόν. Ας το πω. Βάζω ο πιο για την Γιουρδάσκια. Οπότε όλος ο χρόνος είναι για τους Γιουρδάσκια, οι οποίοι σήμερα θέλουν να λεγαστούν. Γίνει λάθος, θα κλέψει ο Κούμας. Είναι πολύ καλά πατήματα. Θα τελειώσει και τη φάση. 39-26, δεν ξέρω, προλαβαίνουμε. Λήξη του ημιχρόνου και λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκινάει η τρίτη περίοδο. Βλέπουμε την μπάλα εδώ πέρα, που είναι η μπάλα ο Wilson. Μπάλα είναι για τους Jackals. Jackals οι οποίοι προηγούνται με 13. Στην τρίτη πόντα από τον Καρακόλιο, καλό block out, box out, όπως έδινε πέσει από τον... που έβαλε πολύ ωραία το σώμα του. Είναι για να πάει και το τρίποντα, αλλά δεν θα είναι καλό. Κοιτάκι ψάχνει κάποιο διάδρομο. Εδώ στον Καρακόλιο, αυτό στον Κούμα. Κούμα στο τρίτη πόντο, θα το γράψει. Αγία από τα σκρίνω, παπαδά μου, ψάχνει κάποιο διάδρομο, ακοπή ψηλά. Από τον Μπουγουράνο που θα πάει μέχρι μέσα, θα δώσει και μια μαγική πάσα από τον Κούμα. Πολύ ωραία πάση. 4-26. Όπως οι Τζάκαλς δεν είναι πια, είναι και προφανώς. Έχουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Όμως και η Γκοπλάσκα είναι καλή βασικά, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξουν και με μικρότερο rotation. Κουδάκι με την μπαλά. Ψάχνει το Γκούμα. Καλή κυκλοφορία της μπάλας. Με σκοπό να βρει το ελεύθερο σουτ.
Γουράνο θα κάνει λάθο. Είναι χρόνο. Καρακόλιο δεν θα προλάβει. Μπαλά για του Τζακάλ. Αρτένη ψάχνει τα βήματα στη δύσκολη προσπάθεια. Με την μπάλα με το πόδι του. Τριών πόντων, είναι άσχο, βράμε ξανά με το κουρδάκι, κοπεί με φάουλ, λένε οι διαιτητές. Thank you.
να μειώσουν όσο είναι δυνατόν, εδώ υπάρχει φάουλ. Οι οποίοι έχουν ξεφύγει με 20 και ουσιαστικά θέλουν να κλειδώσουν την... Είναι πάνω από όλα.
Θα πάρει την μπάλα ο Βούλγαρος, θα σκοράρει. Τζάκαλς, οι οποίοι προηγούνται με 25 και σίγουρα έχουν καθαρίσει την υπόθεση νίκη. Τελευταία περίοδο. 24, 29, 35, 29. Πάρω και το rebound του Jackals. Στον 35 δευτερά. Γυράζω μέχρι μέσα, θα τελειώσει ωραία σπάση. Πλαστικά, σκορνέ 57-29. Λιώνει ο χρόνος. Θα γίνει ουσιαστικά κάποιο στάδιο για την Αθηνόπου. Αλλά θα τελειώσει. Τρίτη περίοδος. Τελευταία περίοδος, 57-29. Βάλα για τους κουπλάστικα. Τελευταία 59.
Ένα δεκάλεπτο ακόμα. Δύο ομάδες. Πάει μέχρι μέσα. Λεπτά, θα δούμε στο δεύτερο τετάλεπτο συλλογό.
τις 25. Πολύ ωραία κούμα, θα παίξει και λίγο ποδόσφαιρο εκεί πέρα. Thank you.
μακρύ αναμονή, να υπάρχει την μπάλα σε ένα γνωστό χώρο. 1-43. Έλειξε ένας αγώνα που ουσιαστικά είχε περίπου 15 λεπτά αναμονισμό. Είχε 10 λεπτά. Δικαιολόγησαν το τίμι τον Άιστον και βάλα το ρυθμό του. Ο Πλάσικα εδώ δεν θα μπορούσε να διατηρήσει την μπάλα στην κατοχή τους. Και νομίζω θα ολοκληρωθεί το μάτς με αυτό το σκορ 98-47, δίκαιη νίκη των Jackals. Περιμένουμε να τελειώσει ο χρόνος. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλό βράδυ, καλό κρύο βράδυ σε όλους.